Καλημέρα σας κύριε Μπλαβούκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να αρχίσουμε από τα βασικά πριν περάσουμε στο σχολιασμό και την ανάλυση. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα σύστημα που για μας είναι ξένο. Δεν θυμίζει τη δική μας διαδικασία. Δεν κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες εκλέγουν εκλέκτορες στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Σωστά, για την θέση του Προέδρου. Έτσι πάντοτε μιλάμε για την εκτελεστική εξουσία, για την κορυφή του συστήματος. Γιατί ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι γίνονται εκλογές και για άλλα ζητήματα. Mm-hmm. Δηλαδή εννοώ και για την ανάδειξη μελών της Γερουσίας. Οπότε στο Κογκρέσο έχουμε επίσης μια άλλη κούρσα η οποία λαμβάνει η χώρα και είναι εξίσου σημαντική. Mm-hmm. Γιατί θα επηρεάσει εν τέλει και τη σχετική ισορροπία. Να καταλάβουμε λίγο, για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος λοιπόν, τι πρέπει να πετύχει στις εκλογές που θα γίνουν αύριο? Ουσιαστικά αυτό που θα εκλέξουν αύριο οι πολίτες είναι εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες, κάθε πολιτεία έχει συγκεκριμένο αριθμό εκλεκτόρων. Ο αριθμός αυτός, εν συνεχεία εκλέκτορες αυτοί, θα ψηφίσουν για ένα από τους δύο υποψηφίους. Αποτέλεσμα, ουσιαστικά έχουμε μια έμεση ανάδειξη του Προέδρου, mm-hmm, μέσα από την αρχική εκλογή των εκλεκτόρων που θα γίνει αναπολιτεία και θα είναι διαφορετική σε κάθε σύστημα, σε κάθε πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και όσοι παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία θα βλέπουν πάνω από τα αρχικά, κάτω από τα αρχικά κάθε πολιτεία και έναν αριθμό. Αυτός είναι ο αριθμός των εκλεκτόρων που προκύπτουν από κάθε πολιτεία. Ακριβώς. Δεσμεύονται. Και γι' αυτό το λόγο, να προσθέσω και αυτό, βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταλάβουμε και την τεράστια διαφορά κάποιων πολιτιών οι οποίες είναι κρίσιμες για την τελική ανάδειξη του υποψηφίου του Προέδρου, του καινούργιου Προέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής. Άλλες πολιτείες, η κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό αριθμό εκλεκτόρων, άρα κρίνει σε διαφορετικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Να σας ρωτήσω αν δεσμεύονται οι εκλέκτορες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τυπικά έχουν την ανεξαρτησία να ψηφίζουν όπως θέλουν. Ουσιαστικά όμως έχουμε μια πολιτική δέσμευση η οποία υπάρχει. Έχουν συμβεί στο παρελθόν παλιότερα, βέβαια, πολύ παλιότερα, εκπλήξεις επί του θέματος αυτού. Αλλά η ουσία είναι ότι μπορούμε να θεωρήσουμε σχεδόν δεδομένη ότι η ανάδειξη ενός εκλέκτορα σημαίνει και την υπερψήφιση ενός εκ των δύο προέδρων. Άρα, ας πούμε για παράδειγμα, αν αύριο δούμε κόκκινη την πολιτεία της Πενσιλβάνιας, σημαίνει ότι οι 19 εκλέκτορες της, όταν έρθει η ώρα για την ψηφοφορία, θα ψηφίσουν τον Τραμπ. Ακριβώς. Αν τη δούμε μπλε, σημαίνει ότι θα ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις. Σωστά. Αυτή είναι η πολιτική πρακτική, mm-hmm, η οποία ακολουθείται και η οποία μας επιτρέπει έτσι να είμαστε σχετικά βέβαιοι ότι ανάλογα με το χρώμα που θα δούμε θα έχουμε και τη σχετική καταμέτρηση εκλεκτόρων στο υπέρ του ενός προέδρου ή του άλλου. Πότε ψηφίζουν, κύριε Μπλαβούκο? Οριστεί, οι εκλέκτορες ψηφίζουν σε δεύτερο χρόνο προφανώς. Σωστά, ναι, σωστά. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει όμως το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Το βασικό ζητούμενο εδώ που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ακριβώς επειδή ισχύει αυτό που αναδείξαμε προηγουμένως, η σχετική σταθερότητα και η συνέπεια στις ψήφους, mm-hmm, μπορούμε να έχουμε μια κανονική πρόβλεψη για, σωστά, το τελικό αποτέλεσμα, mm-hmm, ήδη από τη στιγμή που θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αναπολιτεία. Ωραία. Τα οποία αποτελέσματα, βέβαια, θυμίζω ότι έγινε πριν από 4 χρόνια, μπορεί να πάρουν σε κάποιες περιπτώσεις και αρκετές ημέρες. Σωστό. Σωστό. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια ζητήματα καταμέτρησης ψήφων τα οποία θα αναδυθούν, αλλά υπάρχουν και μια διαδικασία η οποία επιτρέπει την επιστολική ψήφο και τις υπόλοιπες. Δεν είναι δηλαδή μονάχα η άμεση ψηφοφορία που θα γίνει, που θα λάβει η χώρα αύριο από τους πολίτες, αλλά έχουμε και μια σειρά άλλων ψηφοδελτίων τα οποία πρέπει να προσμετρηθούν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες πολιτείες σίγουρα θα έχουμε μια σχετική μικρή καθυστέρηση. Και αυτό δίνει και επιπλέον, κάποια επιπλέον αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Και ολοκληρώνοντας αυτό το mini explainer, να καταλάβουμε λίγο γιατί όλοι ασχολούνται με έναν μικρό αριθμό πολιτιών. Δηλαδή, όλοι μιλούν για 7 πολιτείες. Άντε και την Άιωβα τις τελευταίες ώρες, 8. Γιατί, τι πρέπει κάποιος που θα παρακολουθεί αύριο τα αποτελέσματα, τι πρέπει να ξέρει? Για το που στρέφεται η προσοχή. Ουσιαστικά στις υπόλοιπες πολιτείες έχουμε μια ξεκάθαρη υπεροχή του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα κάποιας αναμέτρησης που θα κριθεί οριακά σε αριθμό λίγων χιλιάδων ψήφων. Στις περιπτώσεις αυτές στις οποίες μιλάμε είναι πολύ ισορροπημένο το αποτέλεσμα, η προβλέψη τουλάχιστον του αποτελέσματος, με πολύ μικρές διαφορές υπέρ του ενός ή του άλλου, πάντοτε στα όρια του στατιστικού λάθους. Ως εκ τούτου είναι οι πολιτείες εκείνες που είναι οι πιο αμφίρροπες και ανάλογα με το που θα καταλήξουν θα αναδείξουν και την σχετική πλειοψηφία. Άρα δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι τελικά για το μέλλον του πλανήτη για τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποφασίσουν λίγες χιλιάδες Αμερικανοί στο τέλος της ημέρας. Ακριβώς όπως το λέτε, και αυτό είναι ένα έτσι
ενδιαφέρον πολιτικό ζητούμενο και έβριμα το γεγονός πως τελικά η ψήφος ενός συγκεκριμένου ή μιας μικρής ομάδας τέλος πάντων ψηφοφόρων μπορεί εν τέλει να διαμορφώσει και να έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή και επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα από ότι η ψήφος αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων για να μην πω και εκατομμυρίων πολιτών. Ωραία. Αυτά επί της... Α, και ένα τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, αλλά θέλω να μας το εξηγήσετε αν θέλετε, να έχουμε ηττημένο που πήρε αριθμητικά περισσότερες και μάλιστα πολλές περισσότερες ψήφους από τον νικητή πρόεδρο. Αυτό υπάρχει. Βεβαίως έχει συμβεί και μάλιστα και προς την πρόσφατη αμερικανική πολιτική ιστορία. Γιατί σκεφτείτε ότι σε μεγάλες και πολυπληθείς περιφέρειες, πολιτείες που μπορεί να κυριαρχήσει ο ένας από τους δύο υποψηφίους, παραδείγματος στην Καλιφόρνια που μιλάμε για πολλά εκατομμύρια κατοίκους, η διαφορά συνήθως είναι αρκετά μεγάλη υπέρ των δημοκρατικών. Στην τελική καταμέτρηση, επομένως, μπορεί ο ένας από τους δύο υποψηφίους να έχει όντως πολύ μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, αλλά να μην ανταποκρίνεται αυτό και αντανακλάται στον αριθμό των εκλεκτόρων που εν τέλει θα έχει, που είπαμε ότι είναι και το βασικό ζητούμενο για την τελική ανάδειξη του Προέδρου. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφήνουμε το explainer επί της διαδικασίας. Νομίζω τα βασικά κάπως τα είπαμε. Να ζητήσω τη δική σας ανάλυση. Καταρχάς, νομίζω προβλέψεις εδώ δεν χωρούν. Οι δημοσκόποι είναι τρομερά επιφυλακτικοί και οι αναλυτές ανάλογα. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, προφανώς θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πρόβλεψη, αλλά πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι σε προηγούμενες εκλογές, οι οποίες ήταν πάλι οριακές, εν τέλει πρέπει να δείξουμε, να καταλάβουμε ποιοι καταγράφονται στις δημοσκοπικές έρευνες και πού θα κινηθούν αυτοί οι οποίοι εν τέλει δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δημοσκοπικές έρευνες. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω, ότι οι υποψήφοι οι οποίοι αντλούν ψήφους από τον μη συστημικό χώρο, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και οι οποίοι ψηφοφόροι συνήθως δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δημοσκοπήσεις, όσο και αν προσπαθούμε με διάφορα δημοσκοπικά εργαλεία να τους συμπεριλάβουμε, έχουν ένα πλεονέκτημα όταν είναι οριακή η εκλογική αναμέτρηση, γιατί ακριβώς μπορούν να προσδοκούν στις ψήφους αυτές οι οποίες δεν αποτυπώνονται σε αυτές τις μελέτες και τις έρευνες. Τους αντισυστημικούς δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Η επόμενη μέρα, ο Τραμπ είπε πρόσφατα ότι δεν έπρεπε να έχει φύγει ποτέ από το Λευκό Οίκο. Και επίσης δημοσίως ούτε ο ίδιος ούτε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του, ο J.D. Vance, δεν έχουν απαντήσει ευθέως ποτέ, δεσμευόμενοι, παρότι έχουν κληθεί επανειλημμένα, ότι θα σεβαστούν το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν περιπέτειες στην επομένη. Αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερος φόβος, γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο να έχουμε έναν πρόεδρο που έχει μια διαφορετική ίσως ατζέντα πολιτική σε διάφορα ζητήματα, και είναι ένα άλλο πράγμα να μην έχουμε ξεκάθαρη πολιτική ηγεσία, τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία και δίτης υπερδύναμης να είναι αμφισβητούμενη και να υπάρχει μια ευρεία αίσθηση πολιτικής απονομιμοποίησης της, τουλάχιστον από μια μερίδα του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το χειρότερο, το πιο καταστροφικό σενάριο, ίσως ακόμα πιο καταστροφικό και από την εκλογή του υποψήφιου πρόεδρου Τραμπ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν συμφωνεί με το δικό του πολιτικό λόγο και την ρητορική. Άρα αυτή η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια και η αμφισβήτηση του τελικού αποτελέσματος μπορεί να έχει πιο διαβρωτικά εν τέλει αποτελέσματα για την αμερικανική πολιτική ζωή. Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που νομίζω έτσι είναι και στο στενό δικό σας επιστημονικό αντικείμενο, δηλαδή μιλώντας για τους διεθνείς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό που έχει ζήσει η Αμερική σε επίπεδο θεσμικό, θέλω να πω, η δοκιμασία που ζει από όταν εμφανίστηκε πρωταγωνιστώντας στα πολιτικά πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι σήμερα, έχει αναδείξει και ένα τρομερά ανθεκτικό θεσμικό σύστημα. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι αυτή είναι και η υγεία ενός πολιτικού συστήματος. Να έχουμε λοιπόν ένα θεσμικό σύστημα το οποίο μπορεί να αντέξει τους κλειδονισμούς. Και ξαναλέω, αυτό είναι ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος με την μία ή την άλλη κατεύθυνση πολιτικής. Οι θεσμοί είναι εκεί για να λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά, ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην ηγεσία. Και εδώ είναι ένα ζητούμενο. Το ζητούμενο το οποίο αυτή τη στιγμή, μια δεύτερη περίοδος διακυβέρνησης Τραμπ, ο ίδιος έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι θα έρθει έτσι πολύ πιο προετοιμασμένος για να αλλοιώσει, θα έλεγα, να διαβρώσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού. Με τον διορισμό συγκεκριμένων ανθρώπων, έχουμε ήδη δει
πώς στο ανώτατο δικαστήριο με το διορισμό κάποιων δικαστών το ανώτατο δικαστήριο έχει κινηθεί προς μια πιο συντηρητική, ας το πούμε έτσι, κατεύθυνση στην ομολογία του. Αυτό τι σημαίνει? Ότι προσπαθούν και οι μεν και οι δε να διατηρήσουν η μία πλευρά και να ανανεώσει η άλλη πλευρά τον έλεγχο του θεσμικού αυτού συστήματος. Ναι, των αρμών της εξουσίας. Η αρμή της εξουσίας. Δεν ήθελα να πω τον όρο αυτό γιατί έχει χρησιμοποιηθεί στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα, αλλά το είπατε εσείς και με καλύπτετε απόλυτα. Ναι. Η επομένη μέρα, γιατί ούτε την κυρία Χάρης την ξέρουμε, ούτε ως αντιπρόεδρος έχει δώσει κανένα σπουδαίο δείγμα γραφής. Δεν το συνηθίζουν κιόλας οι αντιπρόεδροι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ξέρουμε πώς θα είναι μια προεδρία της Κάμαλα Χάρης, η οποία από σπόντα βρέθηκε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε 100% σίγουροι. Σίγουρα νομίζω ότι θα κινηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση και του πρόεδρου Biden, δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από εκείνον στα περισσότερα ζητήματα. Βλέπουμε, τουλάχιστον για την Ευρώπη που μας αφορά και πιο άμεσα, ότι και οι δύο πλευρές και το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών δεν θα έλεγα ότι τρέφουν την ιδιαίτερη εκτίμηση για την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είμαστε η πρώτη προτεραιότητα ως Ευρώπη στην πολιτική τους καμπάνια. Σίγουρα η Κίνα είναι το βασικό αντικείμενο και η βασική προσοχή τους. Άρα δεν περιμένουμε εκπλήξεις από αυτή τη μεριά. Το μεγάλο βέβαια ερωτηματικό είναι τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και τι θα γίνει και στις σχέσεις με τη Ρωσία. Όπου εκεί ο Τραμπ έχει μια πιο ξεκάθαρη, θα μπορούσαμε να πούμε, οπτική γωνία σε σχέση με την Κάμαλα, με τη Χάρης, η οποία έχει ρίξει έτσι αρκετό, νομίζω, έχει θολώσει αρκετά τα νερά. Ναι, σωστά. Και δεν απαντά επί της ουσίας, αλλά και ο Τραμπ όταν λέει θα το τελειώσω, δεν ξέρουμε με τι όρους και σε τι πραγματικό. Δηλαδή, αν τελειώσει ο πόλεμος, αν εννοώντας τελειώνω τον πόλεμο σε μια μέρα, σημαίνει πάρτε τη μισή Ουκρανία. Ρώσοι, και αυτό για την Ευρώπη δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ένα ευίωνο βήμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και οι δύο υποψήφοι έχουν αποφύγει να δεσμευτούν σε εξελίξεις, γιατί γνωρίζουν ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και δημιουργεί και πάρα πολλές παγκόσμιες διεθνείς αντιδράσεις. Ενώ το κομμάτι με την Κίνα και τα δύο στρατόπεδα έχουν συγκλίνουσες απόψεις, ότι η Κίνα είναι νούμερο ένα προτεραιότητα και είναι μια απειλή για την αμερικανική ασφάλεια. Και αυτό το βλέπεις να αντανακλάται και στη ρητορική και των δύο στρατοπέδων. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Ρωσία και τις σχέσεις με τη Ρωσία ή για τη Μέση Ανατολή και με τις σχέσεις με το Ισραήλ και την επόμενη μέρα σε σχέση με την Αραβία, με τον αραβικό κόσμο. Κύριε Μπλαβούκο, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, που ελπίζω επίσης ότι θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά όλα είναι στη σφαίρα της ελπίδας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα σας.